Σαν εκπρόσωπος του συλλόγου φίλων του συμμαχητικού αγώνα. Βλέποντας στα μέσα ενημέρωσης, καταρχήν πρέπει να συγχαρώ τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο και την πολιτική που πήραμε, έστω και με κάποια καθυστέρηση, να διαφυλάξουν τα συμφέροντα του Δήμου και να διαφυλάξουν ένα οικόπεδο ιστορικής σημασίας, το Δραγούμι, που κατά καιρούς εσείς φτιάχνετε αυτές τις εκδηλώσεις στα Δραγούμια. Δραγούμια φτιάχνετε, αλλά σπίτι του Δραγούμι δεν βλέπω. Ούτε τον χώρο, τον οποίο ιστορικά έπρεπε και να αναμορφώσετε και να δείξετε κάποιο ενδιαφέρον σαν κουβατσιώτες. Εγώ σήμερα εκπροσωπώ, όπως σας είπα, το Σύλλογο Φίλων του Σύμμα και του Αγώνα. Ευαισθητοποιήθηκα από τα μέσα ενημέρωσης που έγινε πολύ δώρος και κάθισα και έψαξα με τους συνεργάτες μου όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούσα να βρω. Έψαξα σε βιβλία, επιστολές παλιότερες, όπως αναφέρει την κυρία Μάρτα, τα έχω και εγώ όλα αυτά τα στοιχεία, το συμβόλαιο του 15, υπάρχει ένα άλλο συμβόλαιο του 85, όπου αναφέρεται εκεί καθαρά ότι ναι μεν οι αντίδικοι, τους οποίους εγώ δεν γνωρίζω ούτε κατ' όνομα ούτε κατ' όψη, αναφέρεται ότι υπάρχουν 600 τεκτονικοί πύχης. Ο τεκτονικός πύχης δεν είναι μέτρο. Ένας τεκτονικός πύχης είναι 57 εκατοστά. Συγγνώμη, πύχης τετραγωνική, λέει, όχι τεκτονική. Τετραγωνική πύχης. Ναι, ωραία, όχι μάλιστα, μάλιστα, το ίδιο πράγμα, το ίδιο περίπτωμα είναι. Δεν είναι ακριβώς μέτρο. Όχι. Είναι το μισό. Επομένως τα 600 μέτρα που ισχυρίζονται οι αντιδικοί είναι 300 μέτρα. 600 τεκτονική πύχης είναι 300 μέτρα. Δεν είναι 600 τετραγωνικά μέτρα. Τώρα εάν στα συμβόλαια ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και έχει κολλητό του ας πούμε τον συμβολιογράφο ή κάπως με κάποιο τέχνασμα το τεκτονικό πύχη τον μεταφέρουν σαν μέτρο, είναι άλλο καπέλο αυτό. Εκεί μπορώ και εγώ να γράψω ότι το μισό βουγατσικό είναι δικό μου. Δεν σημαίνει ότι είναι δικό μου. Έτσι. Λοιπόν, άρα και από εκεί και μόνο προκύπτει ότι τα 600 μέτρα είναι 300. Αλλά τα 300 μέτρα είναι το υπόλοιπο υπόπεδο του Ιώνα Δραγούμου. Εμείς σαν σύλλογος επικοινωνήσαμε με τους συγκινήσεις του Ιώνα Δραγούμου και με τον Μάρκο και με τον Φίλιππο. Οι άνθρωποι αυτοί και σήμερα τελευταία φορά. Δεν έχουν καμία διεκδίκηση σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, το οικόπεδο αυτό δεν το διεκδικούν, δεν το θέλουν ήδη. Όμως, δεν θέλουν να καταπατηθεί από άσχετους ανθρώπους και από ανθρώπους που δεν ανήκει. Θέλουν να μείνει στον Δήμο και να το αξιοποιήσει σε μελλοντικό τέτοιο, όποτε μπορεί ο Δήμος και έχει δυνατότητα να αξιοποιηθεί αυτό το οικόπεδο από τη μεριά του Δήμου. Εμείς στον αγώνα αυτού του Δημάρχου είμαστε αρρωγοί. Από την πρώτη στιγμή τον πήρα τον Δήμαρχο και του είπα. Τον στηρίζω και σαν σύλλογος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, γιατί είμαστε εμπιστοποιημένοι πάνω στα θέματα του Ιούνα Δραγούμι και του Παύλου Μελά. Αλλά και προσωπικά σαν κούλιος, όπου μπορώ να βοηθήσω, είπα στον Δήμαρχο ότι θα είμαι στο πλευρό του. Αυτό ήθελα να πω. Και τον συγχαίρω τον Δήμαρχο, διότι έδειξε και θάρρος και δεν πήγε πίσω, παρόλο που ορισμένοι ενεπλάκησαν πολεοδομίες, αστυνομίες, εισαγγελίες, να εκβιάζουν, να κάνουν ένα. Έχει το δίκιο ο Δήμαρχος με το μέρος του, πιστεύω ότι θα δικαιωθεί και το υπόπεδο αυτό θα γυρίσει πάλι εκεί που πρέπει, στο Δήμο και σε μελλοντική. Σε μελλοντικό χρόνο θα το αξιοποιήσει ο Δήμαρχος όπως πιστεύει ότι θα είναι καλύτερα.